Το φούντωσες, το φούντωσες. Προσπαθώ ρε παιδί μου λίγο. Ε? Κάτι. Έχει υγρασία σήμερα, δεν φουντώνει πολύ. Καλή. Γι' αυτό εγώ σου έφερα κάτι. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι έχεις αδυναμία στην πίτερ σοκολάτα. Ναι. Δώσαμε παραγγελία στο Τζούλι σήμερα και έχει φτιάξει μία μου σοκολά ομιλφέη. Σ' αρέσει. Λοιπόν, η οποία δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Ναι, μωρέ. Στορκίζομαι. Όλο το άλλο, ναι. Δες το βίντεο μετά να πας σπίτι. Ναι. Δεν έχει ζάχαρη καθόλου. Mm. Είναι μόνο σοκολάτα με έναν ειδικό τρόπο με νερό. Μπίτερ, ναι. 100%. Ναι. Και το μόνο που κάναμε λίγο. Έτσι, άχνη. Άχνη που πάνε για να πάνε. Δηλαδή είναι διέτης με λίγα λόγια. 100%. Mm. Σε παρακαλώ, φάει λίγο, γιατί έχει αδυνατήσει. Δεν θα αρχίσω αυτή την κουβέντα, βέβαια. Αλλά θα φάω. Η μάνα επίση με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: σε παρακαλώ, κάντε κάτι να φάει το παιδί. Να φάει το παιδί λίγο, δεν τρώει. Τίποτα. Έχω παχύνει πολύ και αρκετά όσο Πού. Πρέπει. Πού μωρέ, τα πια έχεις παχύνει. Θα σου δείξω μετά. Λοιπόν, περίμενε, θα σας πω πόσο μπίτερ είναι η μπίτερ. Είναι. Και έχει και πορτοκάλι λίγο. Αυτό ήταν να σου δείξω, τι είναι αυτό. Πουρέ πορτοκάλι. Είναι όντως πολύ ωραίο. Είναι, και είναι μπίτερ. Πάρα πολύ έχεις, ωραίο. Ναι, πανεύκολο, μπορείς να το φτιάξεις πολύ εύκολο. Βέβαια, γιατί μαγειρεύω πολύ συχνά. Εγώ το ξέρω. Και γιατί είσαι και τραπέζι μαγειρική. Και μετά θα κάτσουμε ο κλαδό να το φάμε. Και πες, πώς τρώτε στο σπίτι. Παραγγέλνετε, τι. Όχι, τι. Και μαγειρεύουνε και παραγγέλνουμε. Ποιοι μαγειρεύουν, οι άντρες ή η μαμά. Η μαμά, η γιαγιά οπωσδήποτε μαγειρεύει και μας στέλνει φαγητά. Η κοπέλα μαγειρεύει να φάει και το παιδί. Τέλος πάντων, παραγγέλνουμε κιόλας. Ο Πάνος μαγειρεύει καθόλου. Όχι καθόλου επίσης και αυτός. Τίποτα, ένα γαβραστό κάτι έτσι. Τίποτα, αυγά, φτιάχνει εξαιρετικά τοστ. Τα τοστ είναι μεγάλο πράγμα. Φτιάχνουμε ένα φοβερό τοστ με αυγό. Α, ωραίο! Το βάζουμε το κάνει από πάνω ή το βράζει και το χώνει ένα όχι. Τηγανιτό και το χώνουμε μέσα στο. Ε, τέλειο. Αυτή είναι η σπεσιαλιτέ του σπιτιού. Μια χαρά. Κυριακή, με έτσι μεσημέρι, αυτό όλο μπραντς. Όταν άμα τύχει να είμαστε σπίτι, ναι, μεσημερό. Δηλαδή, να ξυπνήσουμε μεσημέρι, να ξυπνήσουμε αργά, κάνουμε τέτοια. Τρομαϊδίες. Ξέρεις γιατί σε καλέσαμε σήμερα. Όχι, δεν ξέρω. Γιατί η Σιμώνη, η οποία. Δεν σε νοιάζει πώς εμφανίζεσαι. Είσαι συνέχεια άβαυτη με το μαλλί, έτσι. Άβαυτη, αχτένιστη, άντιτη. Τέλειο. Πώς δεν λες. Πώς λέμε, είσαι κάτι περιποιημένη. Άλλο. Εγώ θεωρώ ότι είσαι κάτι περιποιημένη. Αλλά σ' αρέσει αυτό το στυλ, το λουζ, το χύμα. Ναι, περιποιημένη. Πολύ σχετικό, ρε παιδί μου. Αν δεις μια γυναίκα περιποιημένη και σε κάτι, φαίνεται αέρας, πράγμα αυτό. Και εσύ είσαι πολύ σε κάτι. Εσύ είσαι κάτι απλά, έχω βάλει. Ναι, ναι, σε βλέπω. Αλλά. Όχι, εγώ έχω. Περιποιούμε, έχω μια κοκεταρία σε άλλο σημείο. Δηλαδή, ας πούμε, έχω ένα θέμα. Ναι, αδιανόητο. Χέρια, πόδια, μονίμως. Φτιαγμένα, περιποιημένα. Και επίσης, έχω κάτι κοκεταρίες, ας πούμε, στο μπάνιο. Βάζω κάτι πούδερ, κάτι. Κάτι κουλά. Ευχαριστιέσαι. Ναι. Κάνεις δηλαδή να κάνεις αφρόλτρο, να βάλεις τα λάδια σου, το σκράπου σου και αυτά. Σ' αρέσει. Ναι, τα κάνω. Ωραία, υπέροχο είναι αυτό. Μέχρι εκεί φτάνει η κοκεταρία. Από εκεί πέρα δεν φαίνεται όμως πουθενά όλο αυτό. Φαίνεται παντού. Φαίνεται στο αλλού σου, κορίτσι μου. Κατάλαβες. Δεν έχει σημασία το κραγιόν, το eyeliner και αυτά. Με το μαλλί, τι θα κάνεις που θα το κόψεις, έμαθα. Ναι, κουρεύω όμως ο νουπο. Ναι. Για πολύ καλό σκοπό, οπότε δεν το σκέφτηκα. Μάλιστα, ανακουφίστηκα και λέω. Α, να. Για καλή ευκαιρία. Πολύ καλή ευκαιρία και για καλό σκοπό. Και θα. Τώρα μάκρυνα. Δηλαδή, αρκετά. Οπότε, γιατί προσπαθούσα, πέρασε λίγο καιρό να τα περιποιηθώ. Γι' αυτό είμαι λιγάκι σαν την τρελή. Τώρα με τελευταία είμαι πιο τρελή από ό,τι ήμουνα. Δεν τους βάζω και προϊόντα, δεν τους βάζω τίποτα. Τα στεγνώνω αναγκαστικά, δεν γίνεται, αλλά δεν ισιώνω, δεν ταλαιπωρώ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, παρόλο που δεν τους φαίνεται. Είναι λίγο τόσα, γιατί δεν έχω βάλει κάτι πάνω για να γίνει μπουκλά καλύτερα. Γίνει αυτό το treatment που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Πώς είστε σε επικοινωνία με το άλμα ζωής. Εγώ έχω ξανασυνεργαστεί μαζί τους πιο παλιά για μια άλλη καμπάνια καρκίνος μαστού και ήρθαν σε επικοινωνία, με ενημερώσαν τι κάνουν. Αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ γνωστό, το Χάρισε Δύναμη. Γίνεται δηλαδή και στην Αμερική, γίνεται και στην Ευρώπη με φοβερή επιτυχία. Και εδώ λίγο το. Είναι σαν pilot, σαν πιλωτικό είναι λίγο. Ναι. Δηλαδή. Πόσο 2 χρόνια περίπου νομίζω έχουν ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει, το παλεύουν, το φτιάχνουν. Και τώρα μπήκε σε λειτουργία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έγιναν κάτι βιντεάκια που έχουν βγει στο YouTube, λίγο να ενημερώσουμε τον κόσμο. Καλά, μου πήγουν και στη σελίδα του στο ίντερνετ, ας πούμε, θα δουν τις λεπτομέρειες. Για μας είναι μόνο τρίχες, δεν είναι τίποτα δηλαδή. Και μπορούμε να δώσουμε χαρά σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη, οικονομικά. Να σου πω ότι. Γιατί τι γίνεται τώρα, είναι πολύ μπερδεμένο όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, ας πούμε, άκουσα κάτι ιστορίες ότι ένα κοριτσάκι πήρε τηλέφωνο και είπε: θέλω να κόψω τα μαλλιά μου για να τα δώσω για να κάνει μαμά μου περούκα. Ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν γίνεται. Ουσιαστικά τι γίνεται, πουλάνε τα μαλλιά
Mm-hmm. Παίρνουν τα λεφτά, φτιάχνουν οι άνθρωποι περούκες. Γιατί δεν είναι δυνατόν να πάνε οι γυναίκες και να πούνε να κάνεις παραγγελία μια περούκα. Ναι. Να πεις θέλω κάτι σε καστανό. Mm-hmm. Θα πάει η γυναίκα και θα αγοράσει την περούκα που θέλει. Απλά το άλμα ζωής θα δώσει το χρηματικό, ας πούμε, θα δώσει κάποιο χρηματικό για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Έτσι υπέροχη, υπέροχη προσπάθεια. Ωραία. Και μπράβο που το κάνεις. Πόσο κοντά θα τα κόψεις, δηλαδή. Χρειάζονται 20 πόντοι να κοπούν. Ναι. Έχω 20 πόντους, μην τα βλέπεις έτσι, είναι μαζεμένοι. Έχεις, ναι, άμα το ισχύει με αυτό, έχω. Είναι, έχει πράγμα. Θα κουρευτώ αρκετά. Μέχρι εδώ φαντάζομαι. Δηλαδή θα σβερκωθώ. Θα σου πηγαίνει. Δεν ξέρω. Θα σου πηγαίνει. Δεν ξέρω, θα δείξει. Ποιο κοριτσάκι. Μ' αρέσει. Κοριτσάκι, κοριτσάκι. Αλλά αυτή άλλη είναι και κουρεμένη. Και κοριτσάκι. Και κοριτσάκι. Τέλειο. Το επί τούτου δεν λίγο με τσαντίζει. Αν αντιληφθώ ότι κάποιος το κάνει επίτηδες μπροστά μου. Για πες. Θα πάρω, δεν ξέρω. Θα της το βάλεις εσύ ή θα το βάλει μόνη της. Θα ήθελα να μην το λέμε έτσι. Θα ήθελα να το πούμε λίγο πιο ευγενικά.